Καλησπέρα σε όλους, είναι το Ναυσίνους Ακαδημία. Σήμερα έχω τη χαρά και την ευχαριστή τιμή να φιλοξενώ τον καθηγητή κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος της εταιρείας μελέτης αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια καινούργια εργασία του που έχει να κάνει με τον εναρμονισμό της καρδιάς και του εγκεφάλου. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα προς όλους. Και να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, ο λόγος εσάς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας είχα δείξει αυτό το τμήμα του χειροδότου για μία πασματική γυναίκα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δομοαχίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, οι Αθηναίοι λένε πως έτσι άρχισε η ναυμαχία. Οι Αιγινίτες όμως πως το καράβι που έκανε την αρχή ήταν εκείνο που στάθηκε στην Αίγινα για τους Αιακίδες. Λέγεται επίσης και τούτο, πως τους παρουσιάστηκε φάντασμα γυναικός, παρουσιάστηκε και τους ενθάρρυνε και η φωνή της ακουγόταν από όλο το στρατόπεδο των Ελλήνων, αφού πρώτα τους ηρωνεύτηκε λέγοντας «Αθεόφοβοι, ως πότε θα πιστοδρομείτε ακόμα?» Πριν από την ναυμαχία έγινε ένα φαινόμενο, ακούστηκε ένας φοβερός θόρυβος, σαν να προκλήθηκε από βηματισμό 30.000 οκλητών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σηκώθηκε ένα σύννεφο σκόνης, το οποίο ξεκίνησε από την Ελευσίνα και διευθύνθηκε προς τη Σαλαμίνα, προς την περιοχή που θα γινόταν η ναυμαχία. Αυτό το κείμενο που είναι μακροσκελές μπορώ ίσως να το βρω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να το σχολιάσουμε ή να το σχολιάσουμε μία άλλη μέρα, λέγοντας και άλλα πράγματα που συνδέονται με παράξενα φαινόμενα που συνήθως οι ιστορικοί και οι ερευνώντες τα κείμενα τα αποφεύγουν. Επειδή το φαινόμενο αυτό καταγράφεται ως εμπειρία αυτών όλων που το είδαν και το είπαν στον Ηρόδοτο, ο οποίος είναι ακριβής σε όσα είπε σχετικά με την ναυμαχία, και όχι μόνο με την ναυμαχία, αλλά και άλλες κινήσεις των Περσών και τα λοιπά, όπου κατέστρεψαν την Αθήνα και άλλες πόλεις, ο ίδιος ο Περσικός στρατός είχε καταστρέψει και τον κύριο ναό της Δήμητρας και της Περσεφόνης, και εκεί που γίνονται τα Ελευσίνια μυστήρια. Ο Δίκαιος, ο γιος του Θεοκίδη, Αθηναίος πολίτης εξόριστος στην Αυλή των Μηδών, όπου του δόθηκε σημαντική θέση,
Είπε πως εκείνο τον καιρό, όταν το πεζικό του Ξέρξη ρήμαζε την ύπαιθρο της Αττικής, έτυχε τότε να βρίσκεται στο θριάσιο πεδίο μαζί με το Δημάρατο, το Λακεδαιμόνιο, και πως είδαν κουρνιαχτό που σήκωναν περίπου 30.000 άνδρες να έρχεται από την Λευσίνα και οι δυο τους παραξενευόταν ποιοι άνθρωποι άραγε σήκωναν τον κουρνιαχτό και πως να, ξαφνικά άκουσαν ανθρώπινη φωνή και του φάνηκε πως η φωνή ήταν ο Ίακχος των Μισθών. Και έλεγε πως ο Δημάρατος αγνοούσε τις ιεροτελεστίες που γίνονταν στην Λευσίνα και τον ρωτούσε τι να ήταν η φωνή που ακούόταν. Και αυτός το αποκρίθηκε: «Δημάρατε, αναπόφευκτα ο στρατός του βασιλιά θα δεχτεί κάποιο μεγάλο χτύπημα, γιατί τα σημάδια το λένε φως φανάρι. Δηλαδή η φωνή αυτή που ακούγεται την ώρα που στην Αττική δεν υπάρχει ψυχή, είναι ολοφάνερα θεόσταλτη και έρχεται από την Ελευσίνα για να βοηθήσει τους Αθηναίους και τους συμμάχους τους. Και αν ο κουρνιαχτός ξεσπάσει κατά την Πελοπόννησο, θα κινδυνεύσει ο ίδιος ο βασιλιάς και ο στρατός της Ξηράς. Αν όμως κατευθυνθεί προς τα καράβια που βρίσκονται στη Σαλαμίνα, θα κινδυνεύσει ο βασιλιάς να χάσει το ναυτικό του. Και όσο για αυτή τη γιορτή την τελούν οι Αθηναίοι κάθε χρόνο για τη μητέρα και την κόρη και γίνεται μύστης όποιος θέλει και από αυτούς και από τους άλλους Έλληνες. Και η φωνή που ακούς είναι η επίκληση που απευθύνουν στη γιορτή αυτή στον Ίακχο». Και έλεγε πως ο Δημάρατος αποκρίθηκε: «Κράτα κλειστό το στόμα σου και μην πει σε κανέναν άλλον αυτά τα λόγια, γιατί αν τα λόγια σου αυτά φτάσουν στα αυτιά του βασιλιά, χάνεις το κεφάλι σου και δεν θα μπορούσα να σε γλιτώσω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Κάθισε λοιπόν ήσυχος και γι' αυτό το εκστρατευτικό σώμα οι θεοί θα βάλουν το χέρι τους, και πως αυτή τη συμβουλή του έδωσε εκείνος, ενώ από τον κουρνιαχτό και τη φωνή σχηματίστηκε ένα σύννεφο και μετεωρίστηκε στον ουρανό και κατευθύνθηκε προς τη Σαλαμίνα, και πως έτσι αυτοί κατάλαβαν ότι ο αφανισμός περιμένει το ναυτικό του Ξέρξη». Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Δίκαιος, ο γιος του Θεοκίδη, και έφερε μάρτυρες τον Δημάρατο και άλλους. Επειδή λοιπόν ο Ηρόδοτος και στην περίπτωση της Διώρυγας του Ξέρξη, την οποία περιγράφει ότι έγινε στο ανατολικότερο πόδι της Χαλκιδικής και δίνει και το πλάτος και το βάθος ότι μπορούν να περάσουν δύο τριήρης με τα κουπιά εκτεταμένα, επειδή μου έτυχε ο λαχνός να κάνω την έρευνα εκεί και να αποδείξουμε με γεωφυσική ότι όσα είπε ο Ηρόδοτος είναι ακριβή, θεωρώ ότι δεν είχε κανένα λόγο να προσθέσει ο Ηρόδοτος για τη φασματική γυναίκα ή αυτό το παράξενο φαινόμενο, το οποίο ως γεωφυσικός επιχείρησε να το ερμηνεύσω ως ένα σεισμό που μπορεί να έγινε εκεί και ο οποίος προκάλεσε το τρομερό θόρυβο και σήκωσε και σκόνη. Το παράξενο όμως είναι ότι η σκόνη αυτή έκανε μία πορεία από την Ελευσίνα προς τη Σαλαμίνα και εκεί που έγινε η μάχη, η ναυμαχία. Δεν δικαιολογείται μία τέτοια πορεία, γιατί ο Θεμιστοκλής περίμενε να υπάρξει μεταβολή στο κλίμα που υπήρξε. Ήξερε πολύ καλά τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή από πλευράς ανέμων και ο άνεμος ήρθε και προκάλεσε μεγάλη θαλασσοταραχή εκεί που ήταν ο Περσικός στόλος. Στο στόμιο δηλαδή, έκανε φραγή στους Έλληνες να μην βγουν έξω, προς το ανοιχτό πέλαγος να φύγουν. Εκεί λοιπόν ο άνεμος που ήρθε εδώ πέλαγος προκάλεσε μεγάλη θαλασσοταραχή. Δεν μπορεί λοιπόν να ήταν αυτή η σκόνη, η αιωρούμενη, κάτι τέτοιο. Αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε ένας άνεμος που έφερε τη σκόνη, που κάποια αιτία τη δημιούργησε και ακούστηκε και η λεγόμενη
κραυγή ίακος. Το κείμενο θα δοθεί στον Αυσινό, όποιος θέλει να το μελετήσει κάποια άλλη στιγμή, ίσως και τώρα θα δούμε. Το κείμενο το έχω ήδη. Η ομάδα του Ναυσίνου λειτουργεί πάρα πολύ καλά από πίσω και μου στείλανε όλες τις σελίδες από τον Ηρόδοτο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Η ομάδα Ναυσίνου είναι πάρα πολύ ταχύτατη και οξυδερκής. Επομένως, ας ακούσουμε την πρώτη ερώτηση. Βλέπω ένα χεράκι εκεί. Θέλω απάντηση από τον κύριο καθηγητή σε αυτό που θα ρωτήσω ή που μου ήρθε στο νου. Μιλούσατε για τις γραμμές με το μέσο εκεί που δημιουργείται η γεωπαθογένεια όταν τέμνονται αυτές οι γραμμές, οι κίτρινες, οι πράσινες, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Και τον τρόπο θεραπείας, είπατε, υπάρχει και αυτό το όργανο. Καταρχάς, στεκόμαι στο ότι μήπως τα ζώα μπορούν να ανακαλύψουν τα σημεία τομής αυτών των γραμμών και δηλαδή νιώθουν και δεν πάνε να κάτσουν σε οποιοδήποτε σημείο. Το έχω παρατηρήσει με σκύλο ή με γάτα. Διαλέγουν σημείο που κάθονται. Αυτό νιώθουν τα ζώα και το κάνουν. Μήπως μια θεραπεία είναι να έχεις ένα ζώο μέσα στο σπίτι και να σου υποδεικνύει που μπορείς να κάτσεις. Αυτό είναι μία σκέψη μου. Επίσης, πώς θα βρούμε το όργανο που μας δείξατε για να εξαλείψουμε κάπως τη γεωπαθογένεια. Και τρίτον, να μας σταλεί το κείμενο του Ηρωδότου με email. Αυτό προς τον Ανδριανό. Ευχαριστώ. Αυτό, μπορώ να ακούσω την απάντηση. Δεν μου κάνετε μία ερώτηση, μου κάνετε τέσσερις. Τρεις. Όχι, τέσσερις. Εντάξει, ας πούμε πέντε, τι έγινε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να σας πω ότι αυτή η κάτωψη την οποία είδατε δεν έχει γίνει με συσκευές στην οικία εκείνη, στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει εξ αποστάσεως, εκ του μακρόθεν. Θέλω να το αντιληφθείτε αυτό. Έχουμε βέβαια και συσκευές για να γίνει έρευνα εκ του σύνεγγυς στην ίδια την περιοχή. Αλλά όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα στο Εκουαντόρ ή στην Κωνσταρίκα ή στο Μεξικό, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές. Είναι ασύμφορο οικονομικά. Και το κάνουμε εξ αποστάσεως με την συνέργεια της φυσικής της πληροφορίας, της φυσικής της ενέργειας και της τηλεραδιαισθησίας. Έτσι το κάναμε στη Θεσσαλονίκη, στις τομές των ενεργειακών δικτύων, Hartmann και Κάρι, ναι, μπορούμε να τις ακυρώσουμε βάζοντας στο σημείο της τομής ένα συγκεκριμένο μεταλλικό αντικείμενο, μικρό, το οποίο δεν επιτρέπει περαιτέρω την επίδραση του σημείου του συγκεκριμένου. Επίσης, μπορούμε να τοποθετήσουμε κάτω από το κρεβάτι, όπου κοιμόμαστε, μία πτυσσόμενη επιφάνεια προστασίας, η οποία κόβει τους κόμβους και οτιδήποτε άλλο έρχεται από κάτω. Βέβαια, στη συγκεκριμένη οικία δεν βρήκαμε ροή ενέργειας από πάνω προς τα κάτω, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να εξετάσουμε τη διεύθυνση της ενέργειας, αν είναι από πάνω προς τα κάτω, αν είναι από κάτω προς τα πάνω, και να δούμε αν είναι ευεργετική ή όχι. Η συσκευή που είδατε είναι εκείνη που μετράει παραμέτρους φυσιολογίας ενός ανθρώπου με βιοαισθητήρες. Υπάρχει τρόπος να θεραπευτεί κάποιος εάν έχει προβλήματα υγείας με μία άλλη συσκευή που λέγεται Ευεξία 2 και θα την συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή του Ναυσινόου, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη και έχει μικρό κόστος.
σχετικά. Είναι ελληνική εφεύρεση και μπορεί να παρακολουθεί το άτομο όχι μόνο όταν είναι στο σπίτι, αλλά και εκτός σπιτιού, αλλά αυτό δεν θα το αναπτύξω τώρα. Το σπίτι μας δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να μετακινήσουμε μία θέση που υπάρχει μια πολυθρόνα, αν υπάρχει γεωπαθογόνος ενέργεια από κάτω, ή να μετακινήσουμε το κρεβάτι. Ή, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό, να βάλουμε μια πτυσσόμενη επιφάνεια που κόβει τα πάντα και έχει μικρό κόστος και αυτή. Επομένως, μπορούμε, βέβαια σας έδειξε και εκείνο το αντικείμενο, το οποίο δεν είναι συσκευή. Όποιος μου γράψει με email, θα δώσω πληροφορίες πώς μπορεί να το πάρει αυτό. Είναι πολύ εύκολο το θέμα αυτό. Έχει βάση, έχει ελεγχθεί και μπορεί να το έχει είτε στο ξενοδοχείο που κάνει διακοπές, είτε στο σπίτι του, είτε στο γραφείο του, όπου θέλει. Μέσα σε μία ώρα αλλάζει το περιβάλλον, δηλαδή διαμορφώνει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή κύματα τα οποία έρχονται πανταχώθεν, είτε από Wi-Fi δικό του, είτε από Wi-Fi άλλων, είτε από αναμεταδότες τηλεφωνικών κεραιών, είτε από τις κεραίες τις ίδιες των εταιριών, και να ενεργοποιηθεί, να διαμορφωθεί ώστε από δυσμενή τα κύματα να γίνουν ευμενή, να μην έχει πρόβλημα δηλαδή. Μπορεί βεβαίως ο χώρος που έχει κάποιος να γίνει πιο καλύτερος, να τίνει να γίνει μία κιανή ζώνη με τις προσθήκες διαφόρων αντικειμένων και με μικρές μεταβολές αρχιτεκτονικές, αλλά το καλύτερο θα ήταν ένα καινούργιο σπίτι να χτιστεί με τους κανόνες της ιεράς γεωμετρίας από την αρχή. Να γίνει δηλαδή στον χώρο που θα χτιστεί ένα σπίτι η έρευνα πρώτα σε σχέση με το τι ροές ενέργειες έχουμε από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω, καθώς και τα δίκτυα, και να τα εξουδετερώσουμε πριν καν χτιστεί το σπίτι. Αυτό είναι το κάλλιστο. Και βέβαια, όταν έρθει η ώρα της ηλεκτρονικής, να μην προσέξουμε μόνο να μην πέφτει το σπίτι, να μην προσέξουμε μόνο να μην έχει υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για την ανθρώπινη ευεξία. Πρέπει να είναι, να μην είναι δηλαδή κάποιος περίεργος γρανίτης που να εκπέμπει έστω και στοιχειώδη δηλαδή ενέργεια, να το προσέξουμε αυτό. Να μην υπάρχει διαρροή ραδονίου και επομένως όταν κάνουμε την έρευνα για καινούριο σπίτι να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει γεωφυσική ανομαλία εκεί, δηλαδή παραμόρφωση του πεδίου της γης, του μαγνητικού πεδίου, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρομαγνητικού και του βαρυτικού. Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν, τότε πάμε σε όλες τις άλλες φάσεις και φτιάχνουμε ένα αρχιτεκτόνυμα το οποίο προκαλεί συνεχώς ευεξία. Δεν προκαλεί προβλήματα και είναι μια κιανή ζώνη από την αρχή. Ένα υπάρχον σπίτι μπορούμε να το αλλάξουμε σταδιακά αφού πρώτα το μελετήσουμε όπως βρίσκεται και να το κάνουμε καλύτερο από ό,τι είναι, αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ 100% στην κιανή ζώνη. Επομένως, όποιες επιθυμίες μου στείλει email ή τι άλλο θέλει. Να ευχαριστήσω την ομάδα του Ναυσίνου, τη ζωή που μας βρήκε τα κείμενα και την Ιουστίνη, η οποία μας βρήκε τα ξένα βιβλία που αναφέρατε, την ξένη βιβλιογραφία, όπου θα βρίσκονται στην ομάδα του Ναυσίνου Ακαδημία. Τα βρήκαμε σε PDF, γιατί είναι πολύ άξια ομάδα. Αν τα βρήκατε σε PDF, είναι πολύ ενδιαφέρον. Να μου τα στείλετε και εμένα σε PDF, γιατί τα έχω έντυπη μορφή.
Εκεί μέσα... That's beyond dowsing and feng shui. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση πριν δοθεί ο λόγος στη Μαρία Μαραγκού. Δεν προεξέτεινα το θέμα της εκπομπής ενέργειας από τα μάτια περισσότερο, αλλά ήθελα να σας πω ότι εκεί βρίσκεται και η έννοια της κακής ματιάς. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει αρνητικά συναισθήματα δεν καταστρέφει μόνο την καρδιά του. Τη στιγμή που έχει αρνητικά συναισθήματα εκπέμπει ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητική ορισμένου μήκους κύματος, η οποία μπορεί να είναι καταστροφική και να δημιουργήσει προβλήματα σε έναν άλλο άνθρωπο. Εκεί βρίσκεται αυτό που λέει ο Πλάτων. Μπορεί να ευεργετηθεί κάποιος από μια τέτοια ματιά, από το εκπαιδευόμενο εσωτερικό φως, αν ο άνθρωπος έχει σύμπνοια, αγάπη, κατανόηση και να ευεργετηθεί. Αλλά υπάρχει και το ανάποδο. Ο λόγος στην κυρία Μαραγκού. Η κυρία Μαραγκού, δεν ξέρω αν μας ακούει. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ναι, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δηλώνω ευγνώμων για την παρουσία σας σε όλες και όλη σας την δράση. Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, χρειαζόμαστε πραγματικά ανθρώπους να τιμούνε το ελληνικό πνεύμα εν της πράγμασης, στην πράξη. Και έχετε κάνει πραγματικά μεγάλη έρευνα και θαυμαστή. Και σας ευχαριστώ προσωπικά γι' αυτό. Έχω ακούσει από ιατροδικαστής ότι από την κόρη του ματιού, αν βάλουμε, ας πούμε, αν πάμε από την κόρη μέσα του ματιού και να επικοινωνήσουμε προς τα μέσα με τον εγκέφαλο, μέχρι να φτάσουμε τον εγκέφαλο δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι νευρώνες. Οπότε από το μάτι εδώ βγαίνει ο εθέρας, δηλαδή ο νους ο ίδιος, που είναι εθερικής ποιότητας, είναι από το ρήμα έθο που σημαίνει λάμπω και φωτίζω και καίω, οπότε πραγματικά βγαίνει η λάμψη από την κόρη, την οποία κόρη ο Πρόκλος στα σχόλιά του στον Κρατήλο ετοιμολογεί ως καθαρότητα της ουσίας. Δηλαδή καθαρό, η ουσία μου που είναι ο νους μου εκπέμπει αυτό το φως μέσω των οφθαλμών για να προσυπογράψω αυτό που λέγατε προηγουμένως για τα μάτια, ότι βγαίνει από εδώ πέρα και ότι μετράτε αυτό το πράγμα που βγαίνει. Γι' αυτό βρίσκουμε και από άλλους συγγραφείς, όπως είναι νομίζω ο Διόδωρος ο Σκελιώτης, αυτό το έχω πάρει και στα λευσίνια μου, τη μαρτυρία ότι εν ώρα κινδύνων οι μύστες, οι μεμοιημένοι στα ελευσίνια, είχαν την δυνατότητα να προκαλέσουν θεών επιφάνειαν. Και ένα από αυτά είναι και ο Εχετλέος που ξέρουμε στο Μαραθώνα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Μας έχει, δηλαδή, μέσα στην ιστορία μας, και είναι ιστορικά παραδεδομένο ένας Ηρόδοτος πατέρας ιστορίας, ότι μπορούσαν οι μύστες να επιτύχουν όλα αυτά τα θαύματα πραγματικά, τα οποία είχαν τη γνώση να το κάνουν ενεργοποιώντας την διάθεση. Να προσθέσω εγώ ότι και δεν είναι και η μόνη περίπτωση. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις και στους Δελφούς. Ναι. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαραγκού για την τοποθέτησή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, ναι. Να σχολιάστε. Ναι. Παντεσία ο λόγος της κυρίας Μαραγκού. Ευχαριστώ. Όπως πάντα. Να είστε καλά. Εμείς εδώ δεν πρόλαβα σε αυτή την ιστορία να σας πω και το εξής, ότι έχουν γίνει δύο θαυμάσιες μελέτες επιστημονικές σχετικές με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η μία μελέτη έγινε από στελέχη της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η άλλη έγινε επίσης από στελέχη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη αφορούσε το μικροκλίμα της περιοχής της Σαλαμίνος, το οποίο δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο όπως ήταν και στην αρχαιότητα. Και επίσης έγινε και μία μελέτη αστρονομική, όπου τοποθετήθηκε σωστά πότε ακριβώς έγιναν όλες αυτές οι μάχες
από τους Έλληνες με τους Πέρσες. Άρα ξέρουμε ακριβώς. Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτή η σκόνη και αυτός ο ήχος, ο χοβερός, ήταν αποτέλεσμα σεισμού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η κυρία Μαραγκού, θα ήθελα να τις διαβάσω με προσοχή, γιατί με τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης που έκαναν αυτές οι δύο ελληνικές ομάδες, η μία συμπλήρωνε την άλλη, έχουμε σχεδόν αποσαφηνίσει τι συνέβη τότε. Δεν είναι μόνο αντικείμενο των ιστορικών, των φιλολόγων ή των αρχαιολόγων το θέμα αυτό, είναι και των άλλων επιστημόνων, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιου είδους όρια των επιστημών αυτών. Έχουν και άλλα όρια έξω από τις επιστήμες αυτές και γι' αυτό μπορούν να αντιληφθούν ότι υπήρξε συνέργεια άλλων δυνάμεων στο θέμα της Ελευσίνας. Έχω την εντύπωση ότι δεν έγιναν μόνο επικλήσεις προς τους Αιακίδες, έγινε επικλήσεις και προς τη Δήμητρα και την Κόρη, διότι οι Πέρσες είχαν καταστρέψει τον ναό των δύο αυτών θεοτήτων και έγιναν και εκεί επικλήσεις. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λέγεται Biofield Imaging, και το οποίο επιτρέπει να βλέπει κανείς πολλές λεπτοφυείς ενέργειες, όχι μόνο συνδεόμενες με τον άνθρωπο, αλλά και άλλες μη συνδεόμενες με τον άνθρωπο. Και όταν κάποιος το ξέρει αυτό και το χρησιμοποιήσει, θα εκπλαγεί από το πλούτο των πληροφοριών οι οποίες μπορεί να έρθουν. Εμείς έχουμε άδεια για να μελετήσουμε όλους τους ιερούς χώρους. Έχουμε μπλέξει βέβαια με την παροιμιώδη ελληνική γραφειοκρατία, όπου εκεί συμπράττουν διάφοροι άνθρωποι, αδιάφοροι, αγράμματοι, ανέστητοι και όλο το κακό συναπάτημα, και σπανίως βλέπεις έναν άνθρωπο να καταλαβαίνει τι του γίνεται και τι ζητάμε. Και έχουμε, εγώ στις 16 Ιανουαρίου, δύο χρόνια πριν, είχα μιλήσει στην ΚΟ και είχα πει στον Δήμαρχο και έχουν δεσμευτεί 70.000 ευρώ, αλλά η ασυνοησία των νομικών επιτροπών ΚΟ και Πανεπιστήμιο Πατρών, ιδιαιτέρως του Δευτέρου, δεν έχουν ακόμα τελειώσει ώστε να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση και μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών να γίνει το πρόγραμμα αυτό για το, στο χώρο που δίδαξε και θεράπευσε ο Ιπποκράτης, ο μέγιστος των ιατρών της σύγχρονης ιατρικής του ελληνικού κόσμου, γιατί υπάρχει και πριν από αυτόν μια εξαιρετική περίοδος που ξεκινάει με το Μελάμποδα και πιάνει όλους τους άλλους μέχρι την εποχή του Ιπποκράτη. Δεν καταφέραμε λοιπόν, παρότι το πρόγραμμα και η ομιλία μου ήταν 16 Ιανουαρίου του 20, εκεί στην ΚΟ, δεν καταφέραμε ακόμα να κάνουμε ένα μόνο πρόγραμμα για να συμπαρασύρουμε τους συμπατριώτες του Αδριανού, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το, οι οποίοι με τον τρόπο τους έδειξαν ότι δεν ενδιαφέρονται για τη μελέτη του Λέντα, του άλλου Ασκληπίου, όπου εκεί δίδαξε ένας άλλος απίστευτος Έλληνας, ο Απολλώνης ο Διανεύς, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών της εποχής εκείνης, στα μαθηματικά, στην φιλοσοφία, στη φιλολογία και στη ρητορική. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν, έζησε εκεί και πέθανε πάνω από 100 χρόνια, αποφάσισε ο ίδιος να αναλυφθεί εκεί που προς το φως. Εκεί λοιπόν που δίδαξε και αυτός, δεν μπορούμε να το αγγίξουμε ακόμα. Περιμένουμε να αρχίσει τη ΣΚΟ για να πούμε στους άλλους εκεί, βλέπετε αυτοί το κατάφεραν. Η Νότια Περιφέρεια Αιγαίου κατάλαβε τι λέμε. Εσείς γιατί δεν καταλαβαίνετε της Κρήτης τι λέμε? Έχει κάνει προσπάθειες και ο Αδριανός πολλές εκεί.
Ελπίζουμε να αρχίσει η δισκό για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε και εκεί έργο στο Ασκληπείο του Λέντα, που είναι 72 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου της Κρήτης. Και μετά να συμπαρασύρουμε και τον Δήμαρχο της Επιδαύρου και να κάνουμε και το έργο στο Ασκληπείο που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ελληνικών, της Αρκαδίας, διότι εκεί έδωσε ο Μέγας Αρέξανδρος την ασπίδα του, που σημαίνει ότι υπήρχε ανταπόκριση του Ασκληπείου αυτού για να φτάσει αυτός ο Στρατιλάτης να δώσει την προσωπική του ασπίδα ως δώρο στο Ασκληπείο. Επομένως, εάν αυτά τα τέσσερα τα κάνουμε, νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα έρθουν το ένα μετά το άλλο εύκολα, διότι θα συμπαρασύρει τους ανοήτους, έστω η μειοψηφία ανθρώπων που καταλαβαίνουν, ότι προσπαθούμε να δώσουμε φωνή στους αρχαίους ναούς και στα ασκληπεία, γιατί έχουν φωνή, έχουν ενεργειακή φωνή. Είναι μετρημένο, το έχω πει και άλλη φορά, στο Ασκληπείο της, στη Θόλο της Επιδαύρου, μια κτηνοβολία υποηχητική, 14 Hz, άκρος θεραπευτική, επίσης μια ακτινοβολία ηλεκτρομαντική, 380 GHz, στον ίδιο χώρο, στη Θόλο. Αν λοιπόν αυτά τα καταφέρουμε και το κάνουμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε πώς λειτουργούσε ως ίασης η Θόλος. Η Θόλος της Επιδαύρου και η οποιαδήποτε άλλη Θόλος. Υπάρχουν άλλες δύο υπολείμματα, δηλαδή μία στην Ολυμπία και μία στους Δελφούς και ακόμα άλλη μία που δεν φαίνεται, είναι κάτω από το επίπεδο της αρχαίας Τρίνθου. Είναι η τέταρτη αυτή. Αυτό το σύστημα της που να πει κανείς, θα το πω αγγλικά, cavity. Αυτό το cavity είναι εκείνο το οποίο κάνει το cavity structure effect. Είναι αυτό το έγκυλο, αυτό που μοιάζει σαν καμπάνα, αυτό έχει ιδιότητες φυσικές. Και μπορώ να σας πω ότι οι δημοσιεύσεις Ρώσων επιστημόνων, μία εκ των οποίων ήταν η Νίνα Σότινα, που συμμετείχε στο 2016 στο μεγάλο συνέδριο που κάναμε ως Πανεπιστήμιο Πατρών στην αρχαία Ολυμπία το 2016, η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος, μαζί με την αδελφή της, μία άλλη έξοχη θεωρητική φυσικό της Πανεπιστημίου της Μόσχας, της Λουδμίλα Βολδίρεβα, κατάφεραν να δείξουν τι μπορεί να κάνει μία καμπανοειδής κατασκευή, όπου κανείς δεν μπορούσε να πάει ο νους τους, ότι αυτό ήταν ήδη γνωστό στην αρχαιότητα, και όχι μόνο στον αρχαιολινικό πολιτισμό, και σε άλλους. Αυτή λοιπόν η καμπυλότητα, που δεν είναι ακριβώς καμπυλότητα, είναι ένα σπήλαιο, ας το πούμε έτσι, έχει παράξενες ενέργειες και τις δημιουργεί αυτό καθεαυτό. Αλλάζει η τοπολογία του χώρου εξαιτίας αυτού του καμπανοειδούς κατασκευής. Λέω ότι υπάρχει μία δίνη που δημιουργείται εκεί, η οποία δίνει ένα γαλάζιο χρώμα σε αυτόν που βρίσκεται κάτω εκεί και μπορεί να το παρατηρήσει, που εξηγείται μόνον από τη φυσική της κοιλότητας αυτής, της καμπανοειδούς κατασκευής, που δεν έχει σχέση με το υλικό, έχει σχέση μόνον με τη γεωμετρία. Και βέβαια είναι από κάτω η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται, και έχουμε δύο ειδών ακτινοβολίες εκεί, που νομίζω ότι ο συνδυασμός έκανε πολύ ισχυρή την ίαση και όχι μόνον την ίαση. Διότι η δίνη αυτή αντιστρατεύεται στη βαρύτητα.
Δεν είναι απλή περίπτωση αυτό που δημιουργείται εκεί. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι ιδέες, υπό μορφή επιστημονικών δημοσίευσεων, ήρθαν σε μένα με απροσδόκητο τρόπο 2-3 μήνες πριν. Η μία μετά την άλλη. Και έλεγα πώς δεν τα είχα πάρει είδηση όλα αυτά. Εμένα το εκπληκτικό ήταν ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γνωρίστηκε με τον Άσο Κομιανό που έχει γράψει για το θέμα σκιώδης παρεσφρήσης την ίδια περίοδο. Μου έστειλε ο ίδιος τα βιβλία του. Άλλο μεγά θέμα των οντοτήτων, οι οποίες δεν είναι τόσο καλές, οι περισσότερες από αυτές, μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοσοφημένη άποψη, δεν έχουν φιλοσοφημένες ψυχές ή, αν θέλετε, είναι ευάλωτες λόγω του ότι έχουν πάθη, λόγω του ότι έχουν ρογμές στις 7 υποπεριοχές των τσάκρας, όπως αυτή η Αγγλίδα, η μικρή, που παραλίγο να την παραλάβουν οι ψυχίατροι του νοσοκομείου. Η φωτογραφία που θα δείχθηκε από τον Χάρι Όλφιλ, τον φίλο μου, ο οποίος μετά από 3 συνεδρίες με Skype το 2014, μετά από 9 ώρες, με αποκάλεσε ο Έλληνας φίλος, αδελφός μου. Να πάρεις τέτοια φιλοφρόνηση από Άγγλο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μου το είπε αυτός ο άνθρωπος. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία. Ήταν η Λιδία στην Αθήνα, αυτός ήταν στο Templeton στην Αγγλία και εγώ ήμουν στο Παρίσι. Έγινε αυτή η τριπλή συνεννόηση μεταξύ μας και μου είπε ότι πίσω από την κοπελίτσα ήταν λευκός τείχος και μόνο όταν είδαν ακριβώς τι υπάρχει δεξιά και αριστερά της κοπελίτσας, κατάλαβαν ότι διάφορες φωνές, οι διάφοροι ψήθυροι που άκουγε αυτή και οι φωνές που αυτή μετά μιλούσε, άλλαζε από γυναική φωνή σε ανδρική α τύπου, σε ανδρική β τύπου, κατάλαβαν όλοι ότι δεν είναι σχιζοφρενής και έτσι δεν την εθόπευσαν εντός εισαγωγικών η ψυχίατρη με κατακλυσμό ουσιών φαρμακευτικών. Μπήκε σε ένα ίδρυμα για αποτοξίνωση, έκλεισαν τα τσάκρες και σώθηκε και από τις οντότητες και από τους ψυχιάτρους. Ευτυχώς, λόγω του Χάρι Όλφιλ, ο οποίος κατάλαβε τι ακριβώς ήταν. Όταν δεν το Χάρι Όλφιλ τον ρώτησα, έχεις αρχείο με τέτοιες φωτογραφίσεις, η απάντηση είναι ναι. Είναι οι οντότητες αυτές έχουν ανθρώπινο πρόσωπο? Η απάντηση ήταν όχι. Τι πρόσωπο έχουν, πώς μοιάζουν? Ερπετοειδείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε σκιώδεις παρεσφρήσεις μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό όλες τις εποχές, πολλά πράγματα στην ιστορία λοξοδρομούν. Όπως οι φωνές που άκουγε η Ζαν Ντάρκ, οι φωνές που άκουγε αυτός που σκότωσε τον Τζον Λένον. Οι φωνές του είπαν να πάει να σκοτώσει τον Τζον Λένον. Δεν ήταν ο άνθρωπος ούτε ψυχοπαθής, ούτε σχιζοφρενής. Θύμα τέτοιων σκιωδών παρεσφρήσεων ήταν. Άρα, όταν έχεις φιλοσοφημένη ψυχή και δεν έχεις ρογμές στα τσάκρας, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αγγίξουν αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η συζήτηση που θα έχω με τον Άσο Κομιανό την επόμενη Πέμπτη, στις 10 η ώρα το πρωί, είναι για να του υποδείξω το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα Ευεξία 2, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος σε κάποιον άνθρωπο που του κάνει αναδρομή και να μπορέσει να διώξει ενδεχομένως οντότητες οι οποίες βρίσκονται μέσα του και του κάνουν τη ζωή κόλαση. Αυτός χρησιμοποιεί ένα άλλο ηλεκτρικό σύστημα, το Electronic Acupuncture, δηλαδή σε σημεία που είναι οι Κινέζοι έχουν ορίσει, εισάγει πολύ ελαφρό ρεύμα, το οποίο ενοχλεί τις οντότητες αυτές. Εγώ έχω να του προτείνω κάτι άλλο, και αν το αποδεχτεί, ίσως η θεραπεία να είναι εξίσου επαναστατική ή και καλύτερη από τη δικιά του.
Άρα δηλαδή μαθαίνουμε για τις οντότητες αυτές, τις ιδιότητές τους, σιγά σιγά. Για τους συναδέλφους μου των πανεπιστημίων, αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, θέμα των ψυχιάτρων, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ψυχή, δεν ξέρουν τον ορισμό της ψυχής, ούτε από τον Αριστοτέλη, ούτε από τον Πλάτωνα. Δεν έχουν ιδέα πάνω σε αυτό. Για αυτούς είναι ανύπαρκτη η ψυχή και καταχρηστικός το ψυχ τους ακολουθεί. Έχουμε μια ερώτηση από την κυρία Σοφία Καρυπίδου, η οποία βρίσκεται στη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω η κυρία Καρυπίδου αν μπορέσει να ανοίξει το μικρόφωνο της. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, το έγραψα επίσης και στο chat. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορώ να εναρμονίσω πρώτα το σπίτι μου και μετά εμένα την ίδια. Έχω και δυσλεξία και σύνδρομο υπεργεννητικότητας, το οποίο δεν βοήθησε πολύ στη ζωή μου. Έχω πάει περίπου 7 τάξεις σχολείου και τα έχω παρατήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εάν στείλετε την κάτωψη του σπιτιού σας σε μορφή α4 και έχετε βάλει που είναι ο βοράς και μου στείλετε με email την κάτωψη, θα σας απαντήσω πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά για το πρόσωπό σας, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Εκεί θα σας βοηθήσει σίγουρα ο Νάσος Κομιανός. Και εφόσον δούμε ότι το σπίτι δεν έχει πρόβλημα, τότε θα είναι αρμοδιότητα ενός ψυχοπαθολόγου με ανοιχτούς ορίζοντες που ξέρει την αρχαία ελληνική γραμματεία. Άρα λοιπόν έχουμε δύο λύσεις, μία για εσάς με τον Νάσο Κομιανό και μία πάλι για εσάς αλλά για το σπίτι σας. Δύο κινήσεις θα κάνετε, θα μου στείλετε ένα ιστορικό, την κάτωψη αυτού και θα συζητήσουμε μέσω email πώς μπορούν να γίνουν αυτά. Οπότε στείλτε σε μένα ένα email για να το προωθήσω στον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα την κυρία Ευγενία Σούρδη να... Η κυρία Ευγενία Σούρδη είναι μαζί μας. Μας ακούει? Μας ακούτε, κυρία Σούρδη? Σας ακούω. Σας ακούω, ναι, είμαι μαζί σας. Ωραία. Δεν σας βλέπουμε όμως. Ναι, ανοίγω τώρα το βίντεο που έχω κλειστό. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να κάνετε μια τοποθέτηση σε αυτά που υπόθησαν. Να ακούσουμε και την άποψή σας. Να σας πω για όσους δεν γνωρίζουν την κυρία Σούρδη, είναι η αγαπημένη μας δασκάλα στον Αυσίνους Ακαδημία. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Κυρία Σούρδη, ο λόγος εσάς. Εγώ δεν είμαι πλατωνική-πλατωνική, είμαι αριστοτελικά πλατωνική. Εξετάζω λοιπόν τα πράγματα μέσα από τα αρχαία κείμενα με μια πρακτικότητα αστρολογικών δεδομένων. Όμως όλα αυτά που είπατε κύριε Παπαμαρινόπουλε με προβλημάτισαν. Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε συστημική έρευνα. Βέβαια δεν έγινε με τα ίδια άτομα, ούτε είχαμε τα μηχανήματα που διαθέτεστε εσείς για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά μία μέθοδος συστημική είναι να σηκωθούν όχι τα ίδια άτομα που έχουν το πρόβλημα, αλλά να σηκωθούν κάποια άτομα που θα τα επιλέξουν. Ανάλογα λοιπόν με το πώς αυτά τα άτομα, σε αυτά που λειτουργήσαμε, κάλυπταν το χώρο, το κάθε ένα άτομο από αυτά λειτουργούσε σε ένα επίπεδο ζωδιακού κύκλου και έλεγε για το άτομο που είχε το πρόβλημα το συγκεκριμένο θέμα με τον οικογενειακό του χώρο. Είδαμε λοιπόν ότι με την τοποθέτηση που έκανα στο χώρο, ανάλογα με εκεί που καθόταν το άτομο που ήταν ο οροσκόπος του, ανάλογα με τι θέση καταλάμβανε βάσει των οίκων του ζωδιακού κύκλου, μίλαγε και για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχω λοιπόν αυτή την απλή άποψη μόνο, η γνώση της συστημικής. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι όλες οι έρευνες που γίνονται είναι εξαιρετικές και εκείνο που έχω απόψε να προσθέσω είναι εύχομαι να βοηθήσουν οι θεοί να πραγματοποιηθούν οι έρευνές σας. Γιατί οι προγονείς μας τα έχουν πει όλα και τα έχουν βρει όλα. Επιμένετε, ερευνάτε και θα βοηθηθείτε να τις πραγματοποιήσετε. Ο επιμένω νικά.
Εύχομαι οι ερευνές σας να ευουδουθούν μέσα από την ψυχή μου. Να είστε καλά. Μας προσφέρατε πολλά απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για τις προσευχές, όπως και όλους σας. Ταλαιπωρούμαστε τώρα ως ομάδα, πρώτα από το να πείσουμε όπως πρέπει να πείσουμε για να πάρουμε τις άδειες και μετά για να πείσουμε την ελληνική γραφειοκρατία να βγάλει εν λόγω συνεννόησης σε απλά πράγματα. Το να έχουν δεσμευτεί 70.000 ευρώ και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε είναι αμαρτία κατά την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η δική σας προοπτική είναι συμπληρωματική των όσων είπα, διότι ο κόσμος η γη δεν είναι μόνη της, ούτε είναι στο κέντρο του σύμπαντος, ούτε καν είναι στο κέντρο του γαλαξία. Έχει ορισμένη θέση και δέχεται ροές ενέργειας πανταχώθεν. Επομένως, η προσέγγιση του άλλοτε επιστημονικού τρόπου της αστρολογίας που εγκαταλείφθηκε στο σύγχρονο κόσμο έναντι της αστρονομίας και ήταν μεγάλο λάθος αυτό, είναι παράλληλη της αστρονομίας, αλλά με την βοήθεια της αστροφυσικής και της γεωφυσικής μπορεί κανείς να εντάξει τους ανθρώπους και κατά αυτήν την έννοια για να μπορούν να συνοηθούν. Επομένως, η δική σας οπτική προστίθεται, έχει ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία στο να μπορεί κάποιος να συνοηθεί με έναν άλλον σε ένα περιβάλλον και ανιζόμενος. Παίζει ρόλο και το δικό σας θέμα και αν στείλετε email μέσω του Ναυσίνου ή έχετε και εσείς κάποιο βιβλίο, θα με ενδιαφέρει να μάθω, γιατί ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, αν και κάποτε μέσα στα ενδιαφέροντά μου ήταν και η έρευνα που έκανε ένα ζεύγος Γάλλων μαθηματικών, οι οποίοι φτάσαν μέχρι τη Σκωτία, εκεί που εγώ έκανα μεταπτυχιακές έρευνες, στην Αθήνα του Βορρά, όπως οι ίδιοι αποκαλούν το Εδιμβούργο, και όπου αναγκαστικά όλοι μπαίνουν μέσα για να εγγραφούν στις σχολές, τις διάφορες, και βλέπουν μία ψίδα, η οποία γράφει κάτι που μόνο οι Έλληνες καταλαβαίνουν, ουδείς άλλος. Και η παρατήρηση ενός Κινέζου, την ώρα που πηγαίναμε μαζί, «It's all Greek to me», ήταν πραγματικά, του λέω, «It's all Greek to you και I'm going to read for you αυτό που εσύ βλέπεις, «It's all Greek to you». Είναι πραγματικά, έγραφε η αψίδα εκεί, οι μαθώτες γράμματα διπλά ορόσιν. Και τρελάθηκε γιατί αυτό το πήγε αστείο, δεν καταλάβαινε τι είναι αυτή η γλώσσα, ούτε είναι η γλώσσα η δικιά μου, αλλά ότι ήταν στην κεντρική πύλη του Εδιμβούργου, δηλαδή της Αθήνας του Βορρά. Εκεί λοιπόν το ζεύγος Γκογκελέν είχε κάνει την πραγματεία και την παρουσίασε στην αστρονομική εταιρεία εκεί, ήμουν παρόν ως ενδιαφερόμενος για το θέμα αυτό. Έχει μεγάλη βάση η δουλειά που έκανε το ζεύγος Γκογκελέν, γιατί στη Σκωτία τα παιδιά όταν γεννιόνται με φυσική γέννηση καταγράφεται ακριβώς η ώρα και η μέρα, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλα τμήματα της Βρετανίας με τέτοια σχολαστικότητα. Στη Σκωτία γινότανε. Αυτός χρησιμοποίησε λοιπόν τα δεδομένα αυτά και βρήκε ότι η θεωρία του εκεί είχε αξία, γιατί είχε προβλέψει τα στοιχεία τα
αστρονομικά την ημέρα της γέννησης, που συνιστά βέβαια και την ημέρα της σύλληψης. Θα ήθελα λοιπόν για την Μαρία Μαραγκού και για σας και για όλους τους άλλους να σας πω το εξής, ότι ο αγράμματος Γιωργός, που δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει και έζησε έναν αιώνα μετά τον Όμηρο, ο Ισίωδος, εν μια νυχτή κατέστη εγγράμματος και έγραφε και διάβαζε. Αυτό το κατάφεραν οι μούσες. Και λέει ότι ο Πάνσοφος Ζεύς ορίζει πότε πρέπει να γίνεται η σύλληψη μεταξύ του εραστή και της ερωμένης. Δεν πρέπει να γίνεται οποτεδήποτε, πρέπει να γίνεται ορισμένη ημέρα του ενός μηνός με 29 μέρες κατά το ελληνικό ημερολόγιο της εποχής, και μάλιστα το καταπληκτικό στην ιστορία αυτή είναι ότι η μουσική οκτάβα του μονοχόρδου του Πυθαγόρα παράγει μουσικούς τόνους εν συζεύξη εκείνες τις μέρες ακριβώς. Δηλαδή, αναλογίες συχνοτήτων ήχων ή μουσικών τόνων αντιστοιχούν σε εκείνες τις μέρες. Το πιο παράξενο είναι ότι δεν είναι μόνον οι συχνότητες του μονοχόρδου, δεν είναι μόνο η μουσική τόνη, οι οποίες συνδέονται με τις μέρες αυτές, είναι και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ακολουθεί τις αναλογίες των Πυθαγορείων που έρχεται από το σύμπαν. Έχουν γίνει έρευνες και έχει αποδειχθεί ότι το ηλεκτρομαγνητικό αποτέλεσμα που είναι το φως των κιτάρων και των βιομορίων ακολουθεί τις αναλογίες των Πυθαγορείων. Εκπέμπεται φως ορισμένων συχνοτήτων κατά τις αναλογίες των Πυθαγορείων. Το ίδιο συμβαίνει και με φυσικά φαινόμενα της υφής Αϊνστάιν, Ποντόλσκι, Ροζέν και άλλων, όπου και εκεί το φως, το ηλεκτρομαγνητικό των πειραμάτων αυτών, επίσης ακολουθεί τις αναλογίες των Πυθαγορείων. Και το ίδιο συμβαίνει και σε φαινόμενα που έχουν μελετηθεί των σωματιδίων και υποσωματιδίων, όπου και αυτές ακολουθούν τις αναλογίες των συχνοτήτων των Πυθαγορείων. Άρα, όταν ο Ζεύς δια των μουσών, διότι επελέγει ο Ισίωδος για κάποιους λόγους άγνωστους να γράψει όλα αυτά που έγραψε, μας δίνει τη δυνατότητα των εξής δεδομένων. Μπορείς να έχεις ευτυχείς και ευφυείς πολίτες σε μια πόλη δικαίων, διότι το δίκαιο, όπως είπε ο Σωκράτης, είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Δηλαδή, το DNA των ανθρώπων περιέχει το δίκαιο, την πληροφορία του δικαίου. Αν όμως γίνει η σύλληψη, δεν παίζει μόνο ρόλο το DNA, παίζει επιγενετικά και η μέρα η συγκεκριμένη,
τότε οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ακολουθούν τις αναλογίες του Πυθαγορείου. Επομένως, δεν είναι μόνο το DNA, είναι και η προσθήκη των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, των ακτινοβολίων που έρχεται από το σύμπαν, εκείνη την ημέρα, όπου το σπερματοζωάριο και το ωάριο συνευρίσκονται. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον, επειδή αναφέρει η Μαρία την Ολυμπιάδα, η Ολυμπιάδα ήξερε και δεν ήθελε να γίνει στην Μπέλα αυτό που ήθελε ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος είχε όσες γυναίκες ήθελε, αλλά βασιλικό γιο δεν είχε. Και του είπε ο Ολυμπιάς, όχι στην Μπέλα. Θα πάμε στη Σαμοθράκη, στο Καβύριο. Και ορισμένη μέρα και ορισμένη ώρα. Εκεί λοιπόν, επιγενετικά, έχουμε πέραν του χρόνου, έχουμε και τον τόπο, εκεί είναι ιερός τόπος. Δηλαδή, η πληροφορία στο έμβριο Αλέξανδρος δεν περιείχε μόνο το DNA της Ολυμπιάδος και των υπολείπων από τη γενιά της, ούτε μόνο το DNA του Φιλίππου και των υπολείπων από τη γενιά του. Είχε δύο επιγενετικές συμπράξεις, μία του χρόνου και μία του ιερού τόπου, δύο. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι πέραν της διδασκαλίας της μητέρας του, πέραν της διδασκαλίας του πατέρα του, πέραν της διδασκαλίας του Αριστοτέλη και των υπολείπων, είχαμε όλη αυτή τη συρροή πραγμάτων για να φτάσει εκεί που έφτασε. Επομένως, ακολουθώντας τον νόμο του Ισιώδου, επανερχόμεθα στο χρυσού γένος. Είναι δηλαδή μπροστά μας μία πληροφορία από το 7ο αιώνα π.Χ. γραμμένη. Θα κυκλοφορήσει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από το Παρίσι και εγώ, του Χρήστου Σταυρίδη, «Μουσική και πολιτική». Ή πώς μπορεί να υπάρξει μια δίκαιη πολιτεία αρίστη όταν τα παιδιά θα είναι ευφυή και ευτυχή. Εκεί πλέον η λέξη έρος ίσον. Ευφυΐα συναισθηματική, ευφυΐα νοητική, επί στένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αντίπαλο. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να συμπληρώσω κάτι, κύριε Παπαμαρινόπουλε. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει όμως μία μέθοδος που λέγεται στάθμιση του Ερμή, που είναι παλαιότατη, και έχουμε τη δυνατότητα, γνωρίζοντας κάποιες θετικές όψεις οι οποίες γίνονται επάνω στον ουρανό, μπορούμε να πάμε πίσω και να βρούμε την ημέρα ακριβώς της συλλήψεως. Η ημέρα της συλλήψεως, ανάλογα με το ποιο ζώδιο είναι η σελήνη, μας δίνει τον οροσκόπο του ατόμου. Δηλαδή, η μέρα της συλλήψεως βγαίνει στο τι θα ήθελε να κάνει το άτομο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βρούμε ακριβώς την ημέρα της συλλήψεως με τη στάθμιση του Ερμή. Επίσης, ο Πτολεμαίος, όλες τις όψεις, τις κύριες πτολεμαϊκές όψεις που δημιούργησε, τις δημιούργησε βάσει της Πυθαγόριας μουσικής. Οι όψεις λοιπόν που έχουμε σε ένα πλανητικό σύστημα εκφράζουν τη μουσικότητα του Πυθαγόρα. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι αστρονόμοι ασχολούνται με το σώμα μας, αν το πάρουμε σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, και η αστρολογία είναι η ψυχή αυτού του σώματος. Και κατά τον Πλάτωνα έχουμε τρία μέρη στην ψυχή μας και το ένα μέρος είναι στην καρδιά, όπως είπε η κυρία Μαραγκού. Όμως πολύ ωραία μέσα στον Πλάτωνα θέτει την καρδιά δίπλα στο θύμα Δένα και εκεί βάζει δίπλα τους πνεύμονες, γιατί λέει όταν έρχεται η καρδιά σε ένα επίπεδο επιθυμητικό,
Οι πνεύμονες έχουν μέσα το οξυγόνο, τον αέρα και δροσίζουν την καρδιά για να ξαναπάει πάλι σε ένα λογιστικό επίπεδο. Ο τίμεος έχει όλη τη φυσιολογία των ατόμων. Και μιλάει και για τα μάτια, όπως είπατε, και για όλα. Είναι ένα βιβλίο που αν το διαβάσουμε, μαθαίνουμε ιατρική αστρολογία των γνώσεων των τότε των αρχαίων δικών μας φιλοσόφων. Όλα λοιπόν ενώνονται και εύχομαι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στον ελλαδικό χώρο αυτή τη στιγμή να αποδώσει, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλο αυτό το υλικό θέλω να το γνωρίζω που έχετε κάνει, αν έχετε γράψει κάτι, άρθρα ή βιβλία. Έχω γράψει δύο βιβλία. Προσπαθώ να κάνω μια εγκυκλοπαίδεια αστρολογίας και τώρα η ιατρική μου αστρολογία στηρίζεται πάνω στον Τίμιο καθαρά και στον Κρατήλο του Πλάτωνα, γιατί βαθμολόγησα τους αρχαίους θεούς μας και ανάλογα με το τι επίθετα τους δίνει ο Σωκράτης, πολύ ωραία αναπτύσσοντας το περιονομάτο, έχω βρει ποια ενεργειακά κέντρα λειτουργούν και πώς εμείς μπορούμε να βρούμε μέσα από το χάρτη μας τα αστρολογικά δεδομένα των εντάσεων του εαυτού μας, το ένα, και να ξέρουμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε για να βρούμε το ευζήν, που είναι ο Ζεύς. Το ευζήν είναι ο Ζεύς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρούμε το Δία, ο οποίος είναι η ενέργεια που στέλνεται, όπως ξέρουμε, αλλά να βρούμε το ζήνα μέσα μας. Και αυτό το δίνουν πάρα πολύ καλά μέσα από τις βαθμολογίες των επιθέτων στο κρατήριο. Είναι, και αντέστρεψα τα ενεργειακά κέντρα, τα τσάκρας, όπως είπατε, και τα έβαλα σε μία άλλη σειρά. Σε μία ελληνική σειρά με ελληνικά ονόματα. Κυμοθαλές, Ευόλβιον, Αμενθές, Ογριμόθυμο, τα οποία είναι μέσα από τους ορφικούς ύμνους των θεοτήτων που αντιπροσωπεύει ο κάθε ενδοκρινής αδένας. Και μπορούμε αστρολογικά να βρούμε όλη την οργανική μας ευαισθησία μέσα από αυτά τα θέματα. Να είστε καλά. Δεν σας ακούμε, κύριε Παπαμαρινόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου φτιάξετε το βράδυ, αγαπητή κυρία. Και εσείς το δικό μας. Και είπατε τόσα πολλά που δεν μπορώ δηλαδή να ανταποκριθώ. Δεν έχω τις γνώσεις στον χώρο. Εγώ στις δικές σας. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά στη σειρά, ένα-ένα. Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα τέσσερα που έχει ετοιμάσει ο Χρήστος Σταυρίδης. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία λέγεται Αλφα Ωμέγα, η οποία λειτουργούσε επί 30 χρόνια, χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Και όταν τους γνώρισα, διαπίστωσα ότι γίνεται έργο πολύ μεγάλο. Είχα λοιπόν την καλή τύχη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γνωρίσω την ομάδα αυτή και το βιβλίο αυτό δεν έγραψα μόνο τον πρόλογο, το διόρθωσα σε ορισμένα σημεία που έπρεπε να το διορθώσω. Θα είναι διαθέσιμο τώρα το Φεβρουάριο και καθοδόν θα έρθουν και τα άλλα τρία, είναι ένα τετράτομο έργο, όπου εκεί θα διαπιστώσετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι η μουσική δεν είναι αυτό που λένε οι δυτικοί μας συνευρωπαίοι, αυτοί δηλαδή που δίνει συναισθήματα και ιδέες, είναι και αυτοί, αλλά αυτοί που λέει ο Γερασινός είναι αυτοί που κάνει, είναι εν παντή τάξη, αυτοί που δίνει τη γεωματρία της τάξης και του σύμπαντος, δεν έχει καμία σχέση με ήχους. Είναι αυτή που δίνει τη γεωμετρία, είναι άλλο είδος μουσική, βαθύτερη και από αυτό το βιβλίο και το έργο της ομάδας Αλφα Ωμέγα πιστεύω ότι ο ελληνικός πληθυσμός καταρχήν και αργότερα ο μη ελληνικός πληθυσμός θα έχει πολλά να ωφεληθεί. Η κυρία Ευγενία είπε για το ευζήν. Οι κοπέλες όμως που πήραν το χρυσό το παγκόσμιο το 2014 εν μέσω των μνημονίων δεν ήταν στο ευζήν, ήταν στο μεγίστο ζήν,
όπως και ο Αλέξανδρος. Δηλαδή υπάρχει μια κλίμακα, αγαπητή Ευγενία. Ένα είναι το ευζήν και μετά είναι το μεγίστο ζήν. Αλέξανδρος και οι κοπέλες αυτές. Και άλλοι πολλοί. Άρα αυτά τα αναφέρω διότι εκείνες οι κοπέλες που έφτασαν στο μεγίστο ζήν δεν είχαν την τύχη να έχουν γονείς ούτε τον Φίλιππο, ούτε την Ολυμπιάδα, ούτε να συλληφθούν τους γονείς τους σε ιερό τόπο, ούτε στον χρόνο. Επομένως, ήταν ένα ελληνικό κράμα γυναικών που ο Έρος ίσον ευφυΐα συναισθηματική και νοητική επισθένως λειτουργήσε πολύ καλά και φτάσα στο μεγίστο ζήν μέσα από την ελληνική κοινότητα των γυναικών. Επομένως, όλα αυτά τα οποία συζητάμε αποτελούν απλώς το προσάναμα για τα περαιτέρω τα οποία θα έρθουν. Και θα κινητοποιήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι 10 χρόνια υποφέρουν τώρα από τα μνημόνια, τα οποία προέκυψαν από αστοχίες και ηλιθιότητες πολιτικών. Να δούμε άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Πανάρη του θέλει να ρωτήσει κάτι. Με τιμά ιδιαίτερα το ότι μπορώ να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να συμβάλλω από προσωπική εμπειρία που είχα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το πω. Υπάρχει μία μέθοδος στο Ματίς, η οποία είναι μουσική που ακούς και μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά θέματα ψυχολογικά και παιδιά στο σχολείο, αν έχουν δυσλεκτικά προβλήματα και μάλιστα για τη φίλη που μίλησε πριν για δυσλεξία, ίσως θα την ενδιέφερε. Όπου εκεί σε αυτή τη μέθοδο ακούς μουσική, κλασική μουσική και σταδιακά, επειδή γίνεται ανά εβδομάδες έτσι, 2 εβδομάδες μετά παύση 1 μήνα ή 2 και μετά πάλι 2 εβδομάδες, εκεί ανεβαίνουν ας πούμε τα hertz που έχει κλείσει σαν κουρτίνα το αυτή για να προστατευτεί από κακά περιβάλλοντα, όπως φωνές στο σπίτι και άλλα τέτοια πράγματα. Ναι. Πιστεύω ότι η μέθοδος στο Ματίς εντάσσεται στη φαρέτρα που έχουμε τα βέλη της ίασης και μπορεί πράγματι να βοηθήσει ανθρώπους ομοίως και με την μουσικότητα μονοχόρδου του Πυθαγόρα. Αυτά τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αυτόν τον λόγο. Επομένως, η κυρία που είπε αυτό με βρίσκει σύμφωνα. Πολύ ωραία. Έχουμε άλλη μια ερώτηση από τον κύριο Πλέσα, τον Πέτρο, από την Αυστραλία. Χαίρετε σε όλους. Η δικιά μου ερώτηση είναι, άμα κάνουμε τη μέθοδο που είναι η ισορροπία της καρδιάς και του εγκεφάλου, θέλουμε μία κάρταση πρωτού κάνουμε αυτή τη μέθοδο και πρέπει αυτό γίνεται ομαδικά ή μπορούμε να το κάνουμε και ατομικά. Ευχαριστώ. Κάθαρση εννοείς. Ναι, επειδή έχουμε ένα τρόπο ζωής και βλέπουμε πολλά στην τηλεόραση, πολλά γεγονότα στη ζωή μας. Αυτό μήπως πρώτα, για να δεχτούμε αυτή την καινούργια μέθοδο, τρόπο ζωής, θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια κάρταση, έτσι εγώ σκέφτομαι. Ναι, τη λέξη δεν είχα ακούσει, κάθαρση λοιπόν. Είναι προφανές, ναι. Είναι προφανές ότι ο τρόπος ζωής που έχουμε μας πυρπολεί συνέχεια
και η τηλεόραση και η σύγχρονη ζωή και η κακή διατροφή και η έλλειψη κάποιες ήπιες γυμναστικής, όλα αυτά προκαλούν προβλήματα. Δεν μας διευκολύνει εύκολα να ισορροπήσει η καρδιά με τον εγκέφαλο. Αν λοιπόν αυτά τα βελτιώσουμε και το σπίτι μας το βελτιώσουμε και ξέρουμε ότι δεν μας προκαλεί πρόβλημα, τότε η μέθοδος αυτή γίνεται καλύτερα σε ομάδα ανθρώπων που ξέρουν από συστηματική αναπαράσταση. Είναι καλύτερα εκεί γιατί αυτοί έχουν μεγάλη εμπειρία. Αν λοιπόν αποφορτιστούμε εμείς από τους θορύβους της σύγχρονης ζωής και τις βλακίες της τηλεόρασης, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμεθα στο να το πετύχουμε μέσω της συστημικής αναπαράστασης. Αυτό. Νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημερινό. Θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαμαρινόπουλο καταρχάς για τις τόσες πληροφορίες που μας έδωσε, τόσες ουσιαστικές πληροφορίες που μας έδωσε για τη ζωή μας και για το πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν μέρος σε αυτή τη συζήτηση, έναν ένα προσωπικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Παπαμαρινόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αυσίδωνα και τα στελέχη τα οποία έκαναν αυτή την οργάνωση της συζήτησης ενδιαφέρουσα. Και βεβαίως αυτούς που ερωτούσαν, ήταν οι ερωτήσεις όλες ευθύστοχες και με μεγάλο βάθος. Και επομένως μπορώ να πω ότι ανοίξαμε και άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κλείσουμε επιπληκώς στο λίγο στο διάθεσή μας. Επομένως, εγώ θέλω να σας καληνυχτήσω και σε κάποια άλλη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και πάλι και να δούμε πώς πορευόμεθα σε έναν άλλο κόσμο ο οποίος θα αρχίσει μετά το μεγάλο τράνταγμα εξ Ανατολών. Και σας εύχομαι να έχετε όλοι μία οικιανή νύχτα και μία ολόχρηση Ανατολή αύριο. Ήταν τον Αυσίνους Ακαδημία. Σήμερα είχαμε τον κύριο, τον καθηγητή, τον κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχνάτε, οι θεοί δεν φορούν ρολόι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Thank you.